που αυτό που κάνουμε μου αρέσει πάρα πολύ. Το διασκεδάζω full. Σε μια άλλη ζωή θα ήσασταν. Θα σχολιόμουν με τις ξένες γλώσσες ή θα ήθελα να ξέρω 9 ξένες γλώσσες. Πόσες ξέρετε τώρα? Τώρα ξέρω τη δική μας και άλλες δύο. Είναι χειρότερο για εσάς να μην γελάσει ή να μην χειροκροτήσει το κοινό? Να μην χειροκροτήσει. Μπορεί να γελάσει μέσα του και εσύ να μην το ακούσεις, αλλά το να μην χειροκροτήσει. Δεν ακούγεται ωραίο. Είναι λίγο αμήχανο. Θα προτιμούσατε 1 εκατομμύριο ευρώ ή 1 Όσκαρ? Καλή ερώτηση. Νομίζω 1 Όσκαρ γιατί θα μου φέρει και 1 εκατομμύριο ευρώ. Σας γίνονται 2 προτάσεις για sequel σειράς. Η μία είναι η αίθουσα του θρόνου και η άλλη είναι τα υπέροχα πλάσματα. Σε ποια θα ρίχνατε άκυρο και σε ποια θα πηγαίνατε? Νομίζω θα πήγαινε στα υπέροχα πλάσματα γιατί κάπως είμαι λίγο πιο συνδεδεμένη μαζί τους, γιατί αν και δεν είμαι φαν των sequel, νομίζω ότι είναι κακή ιδέα. Θα προτιμούσατε να βγείτε για φαγητό με τον Μικ Τζάγκερ ή με τον Αντώνιο Μπαντέρας? Μικ Τζάγκερ, χαλαρά. Και εγώ και εκεί σας είχα. Θα προτιμούσατε ένα μικρό ρόλο σε σύριαλ στο Netflix ή ένα πρωταγωνιστικό στην Ελλάδα? Σε αυτή τη φάση νομίζω ένα μικρό στο Netflix. Για να πείτε το κάνατε κι αυτό. Είναι πιο εκνευριστικός ένας συνάδελφος που αργεί στις πρόβες ή κάποιος που δεν θυμάται τις ατάκες του? Μάλλον αυτός που δεν θυμάται τις ατάκες του. Για κάποιον λόγο βρίσκεστε στο κρατητήριο. Είναι 2 η ώρα τη νύχτα. Ποιο θα καλέσετε για να σας βγάλει, τον Εμίλιο Χιλάκη ή τον Γιάννη Μπέζο? Γιάννη Μπέζο. Διότι θα έρθει, τον αγαπούν όλοι, θα πει ακριβώς αυτά που πρέπει και μετά θα σε πάρει και μια πατρική αγκαλιά και θα ισιώσουν όλα. Χειρότερο να παίζετε με δίστροπο συνάδελφο ή ατάλλαντο συνάδελφο? Δίστροπο. Σας έχει τύχει ποτέ? Μου έχει τύχει. Έχετε καθόλου έτσι τρόπους να το διαχειρίζεστε? Πάντα υπάρχουν τρόποι να διαχειριστείς τα πράγματα. Εντάξει, δεν μου έχει τύχει κάτι πολύ ακραίο. Βρίσκεις ένα τρόπο, δεν είναι ένας ο τρόπος. Εξαρτάται από το με ποιο τρόπο είναι δίστροπος ο άλλος. Έχει τύχει να παίξετε σε παράσταση και να ανυπομονείτε να τελειώσει σβήνοντας τις μέρες σαν φυλακισμένος? Ναι. Έχει τύχει να μαλώσετε σε γυρίσματα ή σε πρόβες με συνάδελφο? Όχι. Να πάτε σε εκπομπή και να νιώθετε εντελώς αμήχανα με τις ερωτήσεις του παρουσιαστή? Ναι. Έχει τύχει να ζητήσετε τη γνώμη δικηγόρου για κάποιο δημοσίευμα που σας αφορούσε? Ναι. Αυτό ήταν. Τέλεια. Απλό και γρήγορο. Σούπερ.